Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, να σας ρωτήσουμε και κάτι άλλο, γιατί νομίζω ότι ετοιμάζεται μια κοινοβουλευτική παρέμβαση, μια ερώτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, βέβαια, σήμερα θα την καταθέσω. Δηλαδή. Κοιτάξτε, δηλαδή, τι γίνεται. Μέχρι το, όσο ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση, το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης δινόταν σε όλη τη χώρα με βάση την κατηγοριοποίησή της σε 4 ζώνες. Με βάση 4 κλιματικές ζώνες. Θα σας πω τώρα το παράδειγμα το δικό μας στην Καστοριά. Εμείς ήμασταν στην πρώτη κλιματική ζώνη. Παραμένουμε. Γεγονός που σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες είχαν δικαίωμα να παίρνουν το ίδιο επίδομα και το δικαιούνταν με βάση οικονομικά κριτήρια και οικογενειακά. Χαρακτηριστικό θα σας πω ότι μια οικογένεια είχε το δικαίωμα να παίρνει μέχρι 2,5 λίτρα με ποσό 0,125 λεπτά, δύο φορές το χρόνο, δηλαδή 0,25 συνολικά, φτάνανε μέχρι και 600 ευρώ. Πέρα του ότι το επίδομα είναι μειωμένο και το ανώτερο ποσό πλέον που μπορείς να πάρεις είναι 350 ευρώ. Για την πρώτη ζώνη. Για την πρώτη ζώνη μιλάμε πάντα. Γίνεται το εξής. Αυτό έγινε και από πέρσι και το λέγαμε και πέρσι και μας λέγαν όχι δεν είναι έτσι και στην πράξη είδαμε ότι το ποσό ήταν πολύ μειωμένο. Τι κάνουν λοιπόν τώρα με την απόφασή τους για το επίδομα θέρμανσης. Τις 4 κλιματικές ζώνες τις υποδιαιρούν. Δηλαδή... Και σε κάθε κλιματική ζώνη άλλο ποσό δίνουν στους χαρακτηρισμένους ορεινούς δήμους και άλλο ποσό στους χαρακτηρισμένους ως μη ορεινούς δήμους. Δηλαδή μισό λεπτό, ο ορεινός δήμος στο νομό μας είναι μόνο Δήμος Δεστορίου. Είναι μόνο Δήμος Δεστορίου. Ο Δήμος Δεστορίου θα πάρει όλο το ποσό. Οι υπόλοιποι δύο δήμοι, ο Δήμος Καστοριάς και ο Δήμος Άργους Οριστικού, με εξαίρεση τις ορεινές τοπικές κοινότητες, που είναι πάνω από 800 μέτρα, ναι, δηλαδή η Κλεισούρα, η Οξιά, με εξαίρεση τις ορεινές τοπικές κοινότητες πάνω των 800 μέτρων, οι Δήμοι Καστοριάς και Άργους Οριστικού θα πάρουν μείον 20%. Τι σημαίνει αυτό? Η πόλη της Καστοριάς, η πόλη του Άργους Οριστικού, το Μανιάκι, η Μεσοποταμία, το Καλοχώρι, το Χιλιόδεντρο, η Ποριά, τα παίρνω με τη σειρά όπως τα... τα έχω στο μυαλό μου στο χάρτη. Η Λεύκη, η Κορομπηλιά, η Αμπελόκηπη, η Πολυκάρπη, το Μαυροχώρι, το Δεσπηλιό θα πάρουν μείον 20%. Γιατί δεν από το μειωμένο λοιπόν επίδομα θα έχουμε μείον 20%. Και ακούστε και ένα ακόμη παράδειγμα. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της πρώτης ζώνης. Στην Καστοριά λοιπόν, η πόλη της Καστοριάς που έχει 700 μέτρα υψόμετρο και όχι 800 θα πάρει μείον 20. Στη Φλόρινα, που η πόλη της Φλόρινας είναι μη ορεινός ο Δήμος της Φλόρινας, εκεί είναι μόνο ο Δήμος Πρεσπών, στη Φλόρινα που έχει 650 μέτρα θα πάρει μείον 20%, μειωμένο επίδομα, που οι θερμοκρασίες φτάνουν για μείον 25 βαθμούς. Το ίδιο και τα Γρεβένα, το ίδιο και τα Γιάννενα. Με αυτή την απόφαση... Άλλη περιφερειακή ενότητα, η οποία είναι πάλι στην πρώτη ζώνη, η περιφερειακή ενότητα των Σερών, δικαιούται ολόκληρη το μειωμένο επίδομα. Η πόλη των Σερών με 50 μέτρα υψόμετρο θα το πάρει ολόκληρο. Αυτό γιατί γίνεται. Είναι ορεινός δήμος. Α, γιατί είναι ορεινός αυτό δήμος. Είναι λοιπόν μια αδικία και η ερώτηση που κάνω είναι να αρθεί αυτή η κατηγοριοποίηση των ζωνών και να δοθεί το επίδομα όπως δινότανε κανονικά σε όλες τις περιφερειακές ενότητες στο ποσό που αναλογούσε σε κάθε κλιματική ζώνη. Αμφιβάλλω επίσης εάν οι ορεινές περιοχές, οι πολύ ορεινές περιοχές, όπως είναι και τον Ιστόριο παραδείγματος χάρη στην περιοχή μας, και είναι πετρέλαιο, γιατί είναι πλέον σύμφωνο. Είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Όπως επίσης, μια και θα κάνετε την ερώτηση, έχω και μια άλλη παρατήρηση γύρω από το επίδομα θέρμανσης, επίδομα πετρελαίου, το οποίο λένε ότι θα το κάνουν επίδομα θέρμανσης. Εξετάζεται δηλαδή η δυνατότητα. Κύριε Νατσούλη, η ερώτηση έχει φύγει, δεν μπορεί να αλλάξει τώρα. Ναι,
τουλάχιστον να το, να το έχουμε υπόψη μας. Μου, έλεγαν ότι θα το κάνουμε θέρμανσης. Δηλαδή να δώσουμε και σε άλλες περιπτώσεις όπως είναι το αέριο, εξαιρώντας τα καυσόξυλα και το πέλετ γιατί μολύνουν. Ακριβώς, εξαιρούν τα καυσόξυλα, βέβαια ακόμη σε ναι, αυτό είπανε ότι όταν θα όταν έχεις να ασφαλίσει για έναν νομό όμως και το αέριο, ναι, τότε μπορείς να εξαιρείς τα υπόλοιπα. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, αυτό περιμένουμε και θα κάνουμε ερώτηση αυτή. Μπράβο, όταν λοιπόν εξασφαλίσει και αέριο για τον νομό Καστοριάς και το έχω εγώ στην πόρτα μου, τότε μπορείς να εξαιρέσεις το πέλετ, όταν το ξύλο και ποιο άλλο θέλεις. Φθηνό, όταν έχεις φθηνό καύσιμο, δεν χρειάζεται να φτάνεις σε τέτοιες λογικές. Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η ερώτηση. Θα περιμένουμε όντως την αντίθεση. Νομίζω δεν το ξέρει πάρα πολύς κόσμος. Ο κόσμος πιστεύει θα πάρει 350 ευρώ. Ξέρετε και πόσοι πήρανε μειωμένο επίδομα και λέγαμε τι γίνεται. Είναι απίστευτο αυτό. Αυτό πρόκειται για τις αλχημίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να πετάνε έξω κόσμο που δικαιούται οικονομική στήριξη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και με τις οικονομικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Λοιπόν, κυρία Τελιγιώρηδο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.